από το Μπούι. Μπράβο! Εάν δεν δουλεύει, να μιλείτε, αρχίσω να μιλάω εγώ που έχω φωνή καμπάνα. Ναι, ναι. Πες. Αφήστε το καράοκι. Ναι. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους των εκδόσεων της Σχολιός, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και ευχαριστούμε και τον Παύλο του Κόλβεπο για την εκδήλωση την ωραία που ετοιμάσαμε. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Θέκλα Πετρίδου. Έπεσε πάλι. Ωραία. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια, αν και από ό,τι βλέπω δεν είναι απαραίτητο, όλοι την γνωρίζετε. Γεννήθηκε στην Πάφο, ζει και εργάζεται στην Κύπρο, σπούδασε στο τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει εργαστεί ιδιωτικά με ενήλικους και ζευγάρια, ως ψυχολόγος για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις σε σχολές γονέων, και επαγγελματικούς συνδέσμους. Το κλινικό και συγγραφικό της ενδιαφέρον εστιάζει σε θέματα ερωτικών σχέσεων, γάμου και ανατροφής παιδιών. Από το 1997 λαμβάνει τακτικά μέρος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές ως ψυχολόγος και τα προηγούμενα χρόνια είχε και τη δική της καθημερινή εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό της Κύπρου. Είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media και έχει ένα πολύ ενεργό κανάλι στο YouTube με θέματα ψυχολογίας και αυτογνωσίας. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν τα βιβλία της «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», στο οποίο διατυπώνει με λέξεις και τρόπο απρόσμενο, πρακτικό, αισιόδοξο και απελευθερωτικό όλα αυτά που πραγματικά νιώθουν οι γονείς, αλλά φοβούνται να τα πούν. «Το να μείνω ή να φύγω», ένα βιβλίο που καταρρύπτει βασικούς μύθους για τον έρωτα και το γάμο, προβάλλοντας παράλληλα υγιή παραδείγματα που μας δίνουν θάρρος και αισιοδοξία, το ψυχολογικός πόλεμος που πρωταρχικό στόχο έχει να σκιαγραφίσει και να εξηγήσει τα όπλα και τις μεθόδους του ψυχολογικού πολέμου, αλλά και να προτρέψει στη στοχευμένη αντιμετώπιση ψυχοφθόρων καταστάσεων, κάνοντάς μας να δούμε τη ζωή αισιοδοξία και τέλος, το έρωτος αυτός αδιάγνωστος, ένα βιβλίο για το πόσο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να χαρεί πραγματικά τον έρωτα χωρίς να γίνει έρμεο των συναισθημάτων του. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Πετρίδου, αφού την ευχαριστήσω για το ταξίδι της από την Κύπρο, με σκοπό να είναι μαζί μας σήμερα. Στο τέλος της παρουσίασης θα είμαι διάθεση στη διάθεσή σας για την υπογραφή αντιτύπου και φυσικά θα απαντήσω σε ερωτήσεις που θέλετε να τις κάνετε. Το χρειάζομαι. Νομίζω δεν το χρειάζομαι. Επειδή δεν είναι επαγγελματικός ο ήχος, θα είναι πιο κουραστικό να ακούγεται αντίχως παρά... Με ακούτε όλοι? Ναι. Από το YouTube με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, είμαστε άνετα 400-500, πώς είμαστε εδώ, πολύ, ε? Απολογούμε που δεν έχει χώρο να καθίσουν όλοι. Απολογούμε γι' αυτό, σας υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί δικό μου βιβλίο στην Αθήνα, θα είναι σε αίθουσα που θα έχει τουλάχιστον 1000 καθίσματα. Σας υπόσχομαι. Ψυχοεκπαιδεύομαι μαζί σας στο κανάλι. Και όπως μαζί σας μαθαίνουμε να γινόμαστε πιο δυνατοί και καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, σας υπόσχομαι εγώ ίδια προσωπικά ότι δεν θα επιτρέψω ποτέ ξανά να γίνει παρουσίαση δική μου στην οποία να στέκεται έστω και ένας άνθρωπος. Απολογούμε. Για το γεγονός είναι στον Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη που μετά από 3 χρόνια ελπίζουμε να τελειώσαμε με αυτή την ευλογημένη την πανδημία. Καταφέρνουμε να βρεθούμε από κοντά. Έχω πάρει αγκαλιές, θα πάρω κι άλλες. Λυπάμαι που θα πονέσετε τα πόδια σας που στέκεστε. Θα τα πονέσω κι εγώ αν αυτό είναι βοηθητικό. Υπάρχει μια καρέκλα εδώ. Όσος έχει ανάγκη. Όποιος είναι κουρασμένος. Όρθια να φέρνει το φόρα. Να ευχαριστήσουμε την Μύρον Μύρον που μας έστειλε τα φορέματα, να ευχαριστήσουμε την παλιά κυβέρνηση που μας χώρισε και την ιδιώσαμε.
σήμερα ξαναδιάβασα και εγώ το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Το βιβλίο αυτό δεν μπορώ παρά να το αφιερώσω στους ανθρώπους που αποτελούμε την κοινότητα στο κανάλι μας στο YouTube. Εσείς μου δίνετε έμπνευση και στόχο για ψυχοεκπαίδευση και πνευματικότητα. Σας αγαπώ. Πραγματικά σας αγαπώ. Και εμείς πραγματικά. Καθόμουν μια μέρα και σκεφτόμουν τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είμαι σίγουρη αν αγαπώ παραπάνω εσάς ή τον Λάκη. Αλλά σίγουρα είστε όλοι πιο μπροστά από τα παιδιά σήμερα. Ναι, ναι, δύο λεπτά μόνο. Σοβαρά. Και αυτό δεν το λέω γιατί δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να αγαπάμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και αυτά που συνιστούν τον εαυτό μας. Για μένα το κανάλι συνιστά, δεν ξέρω, είστε η οικογένεια και είμαστε η οικογένεια που χτίζουμε εμείς για εμάς. Είμαστε ένας χώρος με πολύ αγάπη και πολύ προστασία και νομίζω ότι για να είστε εδώ σήμερα σημαίνει πως το νιώθετε. Νιώθετε ότι θέλουμε όλοι να έχουμε ένα χώρο στον οποίο θα ακούσουμε πράγματα, θα μιλήσουμε για πράγματα, θα μοιραστούμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν στο να ζούμε καλύτερα. Λοιπόν, έχω συγκρώσει μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο να σας διαβάσω και να σχολιάσω παράλληλα. Είναι εντάξει αυτό, σας πειράζει να διαβάσω αποσπάσματα από το βιβλίο? Γιατί έχει πάνω από 3 χρόνια που το έγραψα και είναι αρκετά καλό. Ο έρωτας είναι η ζωή και η ζωή εμπεριέχει τον έρωτα. Άμα είσαι ζωντανός, σε όποια ηλικία και να είσαι, ρέπεις προς τον έρωτα. Ποθείς να ερωτευτείς και να σε ερωτευτούν. Όσο κοινικά και ορθολογιστικά και να αντιμετωπίζεις τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτή είμαι εγώ, τις ερωτικές ό,τι τις άλλες, εξακολουθείς να φέρεις μέσα σου την αρχέτυπη ορμή για ζωή που μεταφράζεται σε ερωτικά αισθήματα. Είναι πρωτόγονο ένστικτο έρωτας, ρυθμισμένο από νευροδιαβιβαστές και ορμόνες, το να νιώθουμε ερωτική επιθυμία, να ερωτευόμαστε και να ποθούμε την ερωτική σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο. Είναι μέσα στη φύση μας. Μπορεί να γεννηθήκαμε στο σήμερα, αλλά φέραμε μαζί μας ένα πρωτόγονο σώμα, παρόμοιο με αυτό των πρώτων ανθρώπων πάνω στη γη, που δεν είχαν χτίσει ακόμη πολιτισμό, κουλτούρα, ιστορία, επιστήμη και που χρειάζονταν ισχυρή όθηση από τα αίσθηκτά τους για να επιβιώσουν. Είναι αστείο και φοβιστικό συνάμα το πόσο πολύ έχει προχωρήσει το ανθρώπινο γένος στη δημιουργία πολιτισμού και επιστήμης, και παρόλα αυτά καθορίζεται ακόμη τόσο πολύ από πρωτόγωνα αίσθηκτα και παρορμήσεις, οθήσεις και εξωθήσεις ενός πρωτόγωνου εαυτού φυλακισμένου σε μοντέρνα κουστούμια. Και δεν ξεφεύγει κανείς, άντρας, γυναίκα, μεγάλος, μικρός, σε όλες τις ηλικίες. Πρόσφατα μου έλεγε μια κυρία, ντρέπομαι, είμαι 74 χρονών και ερωτεύομαι, της λέω να χαίρεσαι. Αν ήσουν 74 χρόνια και δεν ερωτευόσουν, σημαίνει ότι δεν πρέπει να ετοιμάζει τι ερωτευόμενε που θα σου βάλει το φέρετρο. Και επί τη ευκαιρία, πόσο κόσμο θα έχει άραγε στην παιδιά μου. Λέει από την κηδεία κάποιου, καταλαβαίνει πόσο αγαπητό είναι. Εκεί που δεν θα το ξαναδούν πια, που αρέσει να το κλαίνει. Αυτού του αρχαίου Έλληνα θεού, του γιού της Αφροδίτης, που παίζει με τα νεύρα μας, με την ηρεμία μας, την ησυχία μας και πολλές φορές με την ίδια μας τη ζωή. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή η δική μου αν δεν είχα αυτό το πρωτόγωνο αίσθηκτο μέσα μου. Μάλιστα το έχω συζητήσει με διάφορους γιατρούς. Σοβαρά τώρα. Αν υπάρχει τρόπος, ρε παιδί μου, να ρίξεις τις ορμόνες σου. Σοβαρά. Αν υπάρχει τρόπος, ξέρω, λέω, να κάνεις μια ολική στερεκτομή, ξέρω, να βγάλεις. Αν υπάρχει τρόπος, δηλαδή να μην έχεις αυτές τις ορμές οι οποίες όντως σε ταλαιπωρούν, δεν είναι ταλαιπωρητικό. Αυτή η επιθυμία. Είναι πρόβλημα, γελάει άλλη. Είπα, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάτι, αν έχει κάποιο τρόπο, πώς πήραμε τον Λάκη και τον ευλουχήσαμε και ηρέμησε, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ τον ζηλεύω τον Λάκη, πάντως είναι φοβερός. Μόνο πλατωνικά ερωτεύω τον πλέον Λάκη. Είναι και gender fluid και απ' όλα. Δεν έχει! πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή δική μου αν δεν είχα αυτό το πρωτόγωνο αίσθηκτο μέσα μου.
τη φαντάζομαι αυτή τη ζωή ήρεμη, στρωμένη, περιποιημένη, ατσαλάκωτη, τέλεια και βαρετή. Θα ήταν βαρετή, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Επειδή πέρασα περίοδο κατάθλιψης προδεκαετίας, α, ξαναπέρασα και πρόσφατα. Είναι κύκλος η ζωή. Και το διάστημα προτού κάνω θεραπεία, βίωνα την πλήρη ανειδονία και την έλλειψη ερωτικών επιθυμιών. Η ζωή μου δεν ήταν ευχάριστη, δεν ήταν ζωντανή, δεν είχε νεύρο, ήταν επίπεδη, ήταν βαρετή και αχώνευτη. Και αυτό όχι γιατί μου έλειπε μια ερωτική σχέση ή ερωτική πράξη, και τώρα μου λείπει, δόξα σου ο Θεός, και σε πλούσα από εμάς για να είμαστε εδώ, τέτοια ώρα. Ο έρωτας δεν μετουσιώνεται μόνο σε ερωτική σύνδεση δύο ανθρώπων. Ο έρωτας ως ορμή πρωτόγονη μπορεί να διοχετευτεί και σε άλλα πεδία της ζωής μας και να την εμπλουτίσει, να τη γονιμοποιήσει, να τη γαμίσει δηλαδή, και να την κάνει το λιγότερο ενδιαφέρουσα, αν όχι συναρπαστική. Είμαστε οι σύγχρονοι άνθρωποι δέσμοι των πρωτόγονων ενστίκτων μας. Νομίζω πως είμαστε δεμένοι μαζί τους. Το πώς θα τα διαχειριστούμε θα μας καταστήσει δέσμιους ή επιτυχημένους διθυροδαμαστές. Μου έρχεται μια εικόνα τώρα με το όπως είναι το δερμάτινο, το λουρί με το μαστίγιο. Εικόνα μόνο όμως, όχι πράξη. Ωραία. Διθυροδαμαστές των εστίχτων μας. Και το βιβλίο μου για τον έρωτα σε αυτό κυρίως αποσκοπεί, στο να γνωρίσουμε καλύτερα τον έρωτα που μας παιδεύει και να τον παιδέψουμε εμείς προς όφελός μας. Αυτό είναι από την εισαγωγή του βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι είχα αποφασίσει το θέμα αυτού του βιβλίου πριν την πανδημία. Τότε που νόμιζα ότι τα είχα καταλάβει όλα, τα ξέρα. Είχα λύσει τα θέματα μου. Ήμουνα πάρα πολύ επιτυχημένη, γιατί μετά από τον πρώτο άγουρο αποτυχημένο γάμο μου που οδηγήθηκε σε διαζύγιο και να μεγαλώσουν όλοι μου δύο παιδιά, κατάφερα να βρω ξανά τον έρωτα, να ερωτευτώ, να ξαναπαντευτώ. Πολύ επιτυχημένη, πάρα πολύ. Σκατά. Και είπα, θα γράψω ένα βιβλίο για τον έρωτα. Και όταν έγινε ό,τι έγινε, λέω, τώρα θα γράψει, κυρία μου, ένα βιβλίο για τον έρωτα. Γιατί τώρα φοράς τα παπούτσια που φοράνε οι άλλοι άνθρωποι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είσαι προστατευμένη. Τώρα αυτή τη στιγμή είσαι ένα πλάσμα το οποίο έχει τραυματιστεί, όχι θανάσιμα, αλλά αιμορροείς και είσαι στην ίδια θέση που βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι που σου στέλνουν τα email, χιλιάδες άνθρωποι που γράφουν σχόλια, χιλιάδες άνθρωποι που καθούνται και ακούν τα βίντεο. Είσαι στην ίδια θέση, άρα από εκείνη τη θέση, αν χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις ψυχολογίας που έχεις και προσπαθείς να αποκτήσεις συνέχεια διαβάζοντας και μελετώντας, ίσως να μπορέσεις να γίνεις πιο χρήσιμη και πιο βοηθητική, ακόμη και για σένα την ίδια. Άρα ξεκινήσαμε να γράφουμε το βιβλίο αυτό. Ξεκινήσαμε, λέω, γιατί αν θυμάστε που κάναμε live και σας διάβαζα κομμάτια. Και το πρώτο κεφάλαιο, δεν θα σας διαβάσω απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει με την pop κουλτούρα και πώς η pop κουλτούρα μας επηρεάζει όσον αφορά τις απόψεις μας που έχουμε για τον έρωτα, τις ερωτικές σχέσεις κλπ. Η ίδια κοινωνία, η οποία παρουσιάζει τον έρωτα ως το υπέρτατο καταναλωτικό αγαθό, όπως πρέπει να έχω, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, πέστε, ξέρω εγώ, μια μάρκα ακριβή. Δεν θα κάνω εγώ διαφημίσεις, δεν είμαι η Σακύρα. Όπως πρέπει έχω ένα ρολόι τέτοια μάρκα. Έτσι πρέπει να έχω και έναν έρωτα σπουδαίο, να έχω ένα love story, να έχω κάτι να πω. Εσύ είσαι ελεύθερη, έχεις παιδιά, ξέρω εγώ, έχω άντρα, έχω γυναίκα, έχω κόμενο, έχω κόμενο, έχω παιδό. Δεν είχε ποτέ κανείς, μόνο εσύ. Λοιπόν, τα διφορούμενα μηνύματα που δίνονται για τον έρωτα από την κοινωνία και την οικογένεια, ναι, τα πράγματα είναι σχιζοφρενογόνα, εντελώς όμως. Απ' τη μια σου κάνουν παράπονο γιατί δεν παντρεύτηκες ενώ είσαι, ξέρω εγώ, 35 και δεν έκανες παιδιά. Και απ' την άλλη σου λένε πώς το έχεις ανοίξει έτσι αυτό το δεκορτέ, σαν πίπης. Δεν είναι, ο ίδιος θα σου το πει, ο πατέρας σου. Αυτός που θα σου πει γιατί δεν παντρεύτηκες ακόμη και δεν έκανες παιδιά, ή άλλη καλύτερη από σένα που δεν βρήκε εγκόμενο, θα σου πώς δίνεσαι σαν πίπ. Και πώς κουνιέσαι έτσι, ή πώς άνοιγες τα πόδια σαν κάθεσαι. Διφορούμενα μηνύματα, τα οποία μπερδεύουν τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Ενώ η κοινωνία υποτίθεται ότι είναι πατριαρχική, αλλά
είναι έτσι μια υποδιάλυση πατριαρχία και υποτίθεται ότι όλα αυτά τα πρέπει και τα στερεότυπα και αυτά είναι υπέρ των ανδρών, στην ουσία ταλαιπωρεί πάρα πολύ και τα αγόρια. Δεν είναι μόνο μισογυνιστικές οι κατηχήσεις της pop κουλτούρας, είναι και μισανδρικές, βαθιά μισανδρικές. Έκανα ένα βίντεο χθες, δεν ξέρω αν το είδατε. Το θεωρώ το καλύτερο μου βίντεο ever. Να μιλήσουμε ανοιχτά για το σεξ. Πόσοι άνδρες, straight, gay, trans, δεν ξέρω τι, πόσοι άνδρες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για το πόσο μεγάλο είναι το πουλί τους, αν θα έχουν στήσια, δεν θα έχουν στήσια, θα γίνει διαιτησία, δεν θα γίνει διαιτησία. Για κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου σημαντικό και δεν παίζει κανένα ρόλο για την ουσία του έρωτα. Και κανένας δεν τους το έχει μάθει. Κανένας δεν το έχει μάθει. Κανένας. Ένα απλό παράδειγμα. Πώς ζούμε τις ζωές μας αφύσικα και στην ουσία ανέραστα. Επίσης η κοινωνία είναι φτιαγμένη για ζευγάρια. Είναι πολύ πιο αποδεκτός κάποιος όταν είναι ζευγάρι. Σκεφτείτε ρε. Πάλι θα μιλήσω για μένα. Θυμάστε την παλιά και... I was so revered. Δεχόμουν τόσο σεβασμό από την κοινωνία. Επειδή ήμουν αμαντρεμένη. Κατά. Εντάξει, σε έναν δίπλα. Δεν υποτιμώ τον άντρα. Δεν τον υποτιμώ. Σε καμία περίπτωση. Τον αντρεύτηκα. Αλλά άμα έχεις άντρα δίπλα σου, αν είσαι, ξέρω εγώ, ετεροφιλόφιλη γυναίκα, αν έχεις γυναίκα δίπλα σου, αν είσαι ετεροφιλόφιλος άντρας, είσαι σπουδαίος. Σημαίνει αξίζει. Σε παντρεύτηκα. Ου! Σε παντρεύτηκα. Έχεις αξία. Πέτυχες. Και μετά πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος μετά. Έλα μου. Πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο μιλάει για την ερωτική αγάπη ως αυτοσκοπό και αντίδοτο στη δυστυχία. Αν δεν αγαπηθείς ερωτικά, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, προστάζει η pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα, είπαμε, αυτά τα οποία παίρνουμε τα μηνύματα από το διαδίκτυο, από τις διαφημίσεις, από το κοινωνικά δίκτυα κλπ. Και εμείς ακολουθούμε τυφλά, σαν στραβά γατιά ένα πράγμα, επειδή μας το έχουν καταγράψει τόσο βαθιά στο μυαλό μας, πως έρωτας σημαίνει ευτυχία και έλλειψη του έρωτα σημαίνει δυστυχία. Και ας λένε οι μελέτες ότι οι άνθρωποι που είναι ζευγαρωμένοι έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας. Ας λένε οι μελέτες ότι όσοι είναι σε σχέση ή σε γάμο θα πεθάνουν πιο γρήγορα. Ας λένε οι μελέτες ότι παθαίνουν περισσότερα καρδιακά. Τίποτα, εμείς πρέπει να είσαι παντρεμένος για να είσαι ευτυχισμένος. Δεν γίνεται. Και εμείς ακολουθούμε στα στραβαγατιά γιατί πιστεύουμε ότι έρωτας σημαίνει ευτυχία και έλλειψη του δυστυχία, αλλά ακόμα χειρότερα πως ο έρωτας γιατρεύει τη δυστυχία. Έρωτας θεός, μαγικός, σωτήρας που σε σώζει από τον εαυτό σου, από τα άγρια θηρία του εσωτερικού σου δαίμονες. Μα έλα όμως που στην πραγματικότητα ο έρωτας είναι που ξυπνάει τους εσωτερικούς δαίμονες και τους τροφοδοτεί περισσότερο. Είναι παρανοϊκό. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν πάμε να μπούμε μέσα στο κλουβί με τα λιοντάρια θα είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είμαι εναντίον του έρωτος. Σε καμία περίπτωση. Αποπειρώμαι συνέχεια. Δεν έχω κατεβάσει το προφίλ μου από το Tinder. Έχω σβήσει την εφαρμογή από το κινητό. Δεν το έχω κατεβάσει. Ακόμη ελπίζω να το κατεβάσει την εφαρμογή για να μην. Δεν είμαι εναντίον του έρωτα, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και αυτό θέλει να κάνει αυτό το βιβλίο. Να τα βάλει στις ρεαλιστικές του βάσεις, στις ορθές του βάσεις. Όχι στην λεγόμενη γυναικεία λογοτεχνία που προσωμιάζει άρλεκιν, που είναι παραμυθάκια, που έχουν happy end, που είναι στα σκαλιά της εκκλησίας, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Που πάντα ο έρωτας και όταν οι εραστές βρεθούν και όταν συναντηθούν, τότε είναι ευτυχισμένοι. Όχι. Είναι παράδοξο και αντιφατικό και όμως έτσι είναι. Όταν ερωτευόμαστε, βγαίνουν στην επιφάνεια όλες μας οι προβληματικές καταστάσεις, οι εσωτερικές. Έχει κανέναν από εδώ ο οποίος όταν ερωτεύτηκε δεν του βγήκαν προβληματικές καταστάσεις. Σηκώ στο χέρι. Δεν του βγήκαν. Άμα δω ένα χέρι θα πέσω. Έχει κανένα που όταν ερωτεύτηκε δεν του βγήκαν τα ψυχοκολικά του κανένα. Υπάρχει. Είναι ελπίδα. Υπάρχει. Όλοι όταν ερωτευόμαστε, ερχόμαστε σε επαφή με όλα μας τα ψυχολογικά ή ψυχοκολικά. Σας είπα τώρα, εγώ εδώ.
Είχα μια γειτόνισσα, εντάξει, τώρα είμαστε, δεν είμαστε στην τηλεόραση, στο YouTube. Είχα μια γειτόνισσα, πέθανε. Μακαρίτησα. Αλλά ήταν, μου είχε μείνει αξέχαστη. Ήταν, ήταν της υψηλής κοινωνίας και φορούσε και κάτι διαμαντένια δαχτυλίδια, τα οποία ήταν τα δαχτυλίδια που χώριζε την κάθε γυναίκα ο γιος της. Έλα, τα χώρασα! Άπρεπε και τα φορούσε. Λοιπόν, εγώ η κακομοίρα είχα χωρίσει στα 26 μου και ήταν ο γιος μου τότε 4 και η κόρη μου 1,5. Στα 27 μου βρήκα και εγώ έναν κόμενο. Με βρήκε, δεν το βρήκα. Και θα πούμε παρακάτω ότι μερικές φορές δεν καταλαβαίνω πότε μας φλερτάρουν. Ο οποίος τώρα που το σκέφτομαι θα ήταν γενάρχης. Για μένα. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτός ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Αυτός ήταν εκατομμυριούχος. Εγώ τότε ήμουν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ουδέποτε έμαθε ότι δεν είχα λεφτά. Δηλαδή, πάντα το έχω μέσα στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει ποτέ να παίρνεις χρήματα από τον ερωτικό σου σύντροφο κλπ. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση αυτή με τα διαμαντικά ήταν η φιλενάδα της μάνας του άλλου. Η οποία μου λέει: είσαι Χρυσή, είσαι καλή, αλλά έχεις δύο παιδιά. Και όταν γίνει ο γιος σου 15 και του θυμώσει ο γιος μου, θα του πει: δεν είσαι πατέρας μου και θα πληγωθεί το παιδί μου. Το παιδί της παντρεύτηκε. Ναι, πήρε μια κοπέλα πιο μεγάλη. Η οποία έχει παιδιά, το οποίο είναι κοντά στην ηλικία του. Και δεν έκανε το παιδί. Έτσι ακουμάθηκε, δηλαδή, τον είχα δει το 14 και του λέω: ωραία κατάληξη, η μαμά πρέπει να είναι πολύ χάπη. Δεν μου ξαναμιλήσει, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. μα sorry, έρχεται η ζωή και σε πληρώνει μετά. Λοιπόν. Οπότε μια μέρα του λέει: τι γυρεύει, του λέει και είναι όλη η μέρα η Μερσεντέ στο σπίτι τη Τέκλα, τι γυρεύει εκεί. Τη λέει: πού ξέρει, μπορεί να χρειάζεται ψυχολόγο. Του λέει αυτή τώρα, μιλάμε σοβαρή κυρία τη Εκκλησία του Κατηχητικού μετά. Ψυχοκόλο χρειάζεται. Και νόμιζε αυτή ότι εγώ δεν ενοχλεί μου. Δεν έξω, λέω: κυρία Τάνε, το ανέκδοτο τη Δεν είχαμε Facebook το 2002, δεν είχαμε Facebook να το βάλω. Πειράζει που είπα αυτό. Δεν γελάζει. Ήμουν πιο άδυνατη τότε πάντω. Φορούσε τα δαχτυλίδια, λοιπόν. Ο Θεός θα την μακαρίσει. Λοιπόν, πάμε στο γεγονός ότι η κοινωνία, εκεί είμαστε, δεν είμαστε, ότι η κοινωνία δίνει αντιφατικά μηνύματα για τον έρωτα, ότι ο έρωτας δεν είναι αντίδοτο στη δυστυχία. Και πάμε στο τρίτο κεφάλαιο για το αν είμαστε ερωτευμένοι με το πρόσωπο ή με τον έρωτα. Μπορεί κάποιος να μου πει ποια λέξη έχουμε χρησιμοποιήσει πρόσφατα στα βίντεο. Λίμερας. Είναι το κεφάλαιο για το Λίμερας. Ξέραμε το Λίμερας, πρωτού βγει το Λίμερας. Και Νέγκιν. Και Νέγκιν. Και το Νέγκιν. Ναι, και το Νέγκιν υπάρχει στο ψυχολογικό πόλεμο που δεν το λέγαμε. Λοιπόν, έχει ένα περιστατικό εδώ με μια τύπησα στο γραφείο, η οποία μου λέει την ιστορία που είναι ερωτευμένη η Λίμερας. Της λέω: αυτά που λες είναι δικές σου υποθέσεις. Είμαι δηλαδή τρελή, μου λέει. Της λέω: δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό υπονοείς όμως. Μόνο μια τρελή φτιάχνει ολόκληρες ιστορίες με το μυαλό της. Της λέω εγώ, πολλοί άνθρωποι που ερωτεύονται μονοπλευρά φτάνουν στο σημείο να κάνουν υποθέσεις για το πρόσωπο με το οποίο νιώθουν ερωτευμένοι χωρίς να έχουν ανταπόκριση από εκείνο το πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει συνήθως στους πλατωνικούς εφηβικούς έρωτες. Στο σχολείο δεν ήμασταν όλοι έτσι. Ναι, εγώ ήθελα ένα στο δημοτικό και τα είχαμε μια εβδομάδα στο γυμνάσιο που τώρα είναι καθηγητής της σχολής στο Ρεστίο Κύπρου. Και με παράτησε. Μετά έμαθα ότι με παράτησε. Ναι, μεγάλη δουλειά. Και έναν άλλο που ήθελα στο Λύκειο τώρα είναι ψυχίατρος. Πρόσφατα τους έχω δει και τους δύο. Και τους ρώτησα γιατί με παράτησατε. Ο πρώτος μου είπε: σε παράτησα γιατί μου είχε θυμώσει ο πατέρας σου για κάτι άλλο που ήταν γυμνασιάρχης και μου είχε τραβήξει τη φαβορίτα. Ο πατέρας μου ήταν κακόπιο. Και λέει: θα σκέφτηκα ότι εδώ τα έχουμε την. Εδώ μου τράβηξε τη φαβορίτα για κάτι απλό, να τα έχουμε την κόρη του, θα με σκοτώσει. Ούτε ένα φιλί δεν δώσαμε τίποτα. Μου είχε γράψει ένα γράμμα: σ' αγαπώ πολύ, θα σ' αγαπώ για πάντα. Και μετά μου λέει: αυτό είπε ότι ξέχασε ότι τα είχαμε στο και μου λέει: γι' αυτό όταν παντρεύτηκα τη γυναίκα μου, μου είπε η μάνα μου: εσύ πάντα θέκλα, θα έπρεπε, θέκλα. Ναι,
Μου λέει, μη φανταστείς, μου λέει, δεν είμαι και τόσο ερωτεύσιμος τώρα. Του λέω, ναι, μα δεν σου είπα για κάτι, για τότε σου λέω, γιατί μου κάνεις ψυχολογικά, του λέω. Μια εσύ, μια ο άλλος, μετά ψάχνει εγώ άντρα, χωρίς πτυχίο, χωρίς μόρφωση, χωρίς μυαλό, έτσι, να μην επιβαζόταν να χαρεί. Αυτά. Μα εγώ δεν είμαι έφηβη, λέει η θεραπευόμενη. Δεν είσαι, όχι. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, λόγω του ότι πληγώθηκες βαθιά από την πρώτη σου σχέση που έληξε άδοξα και δεν έκανες ποτέ ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις το τραύμα από εκείνο το χωρισμό, πήρες μόνο ψυχοφαρμακευτική αντικαταθλιπτική αγωγή, να σε εμποδίζει να προχωρήσεις παρακάτω στην ενήλικη σου ζωή και να σε πάει πίσω. Να παλινδρομείς δηλαδή ψυχικά σε παλιότερους τρόπους συναισθηματικής λειτουργικότητας αυτούς της εφηβείας. Να την εντολή μας. Αυτό δεν σημαίνει πως είσαι τρελή. Σημαίνει πως είσαι τραυματισμένη ψυχικά και χρειάζεσαι βοήθεια να ξεπεράσεις το τραύμα. Το συνειδητοποιούμε αυτό, ότι κυκλοφορούμε στο δρόμο ή ξέρω, τώρα πλέον πάμε και σε έναν μπαράκι, πάμε και σε ένα εστιατόριο, μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα γνωριμίων και γνωρίζουμε κόσμο. Ο κόσμος που γνωρίζεις και 20 χρονών να είναι και 25 να είναι και 30 να είναι, έχει περάσει και 17 τραύματα. Έχει γνωρίσει την απογοήτευση πόσες φορές πριν. Ξέρεις αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει δουλίτσα με τον εαυτό του, ξέρεις αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία, ξέρεις αν έχει ξεπεράσει αυτά που του προκλήθηκαν, είμαστε κινούμενοι βόμβες, θα έλεγα, κινούμενα τραύματα. Περπατάει ο άλλος και είναι γεμάτος χειροκομπίδες και βγάζει και πετάει. Και λες εσύ, μα δεν μου κάθεται καρασγόμενο, πώς θα σου κάθει ζέρβι, να φύγει κόσμο πρόβλημα. Και ειδικά άμα αρχίσεις να ψυχοθεραπευτείς και λίγο να ψυχοεκπαιδευτείς, που αντιλαμβάνεσαι, άμα αρχίσεις και μυρίζεσαι. Όπα, δεν τίποτα. Μετά όμως έχει μια άλλη φάση να σας πω. Λοιπόν, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Ότι ο κάθε άνθρωπος που συναντάμε δεν είναι μόνο τα μαλλιά του, η φάτσα του, ξέρω εγώ, τα εμφυτεύματα, αν έχει ή δεν έχει τα νησιά, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το εσωτερικό του, είναι το μυαλό του, είναι η ψυχή του, είναι το πνεύμα του, το οποίο μπορεί, ενώ έχει ένα πολύ γυαλιστερό εξωτερικό, να είναι μέσα χάλι. Να σταματήσουν, γι' αυτό λέω όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, πιστεύω ότι όλοι είμαστε όμορφοι, το βασικό είναι εσωτερική όμορφη. Μέσα μας. Καθόμαστε μπούντα. Έβαθε μια ώρα. Για να γίνει αυτό. Θέλω να πω ότι για το μέσα πόση ώρα πρέπει. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Δεν δίνουμε συνήθως οι περισσότεροι από εμάς. Εντάξει, όχι όλοι όσοι είμαστε εδώ, αλλά πολλοί κόσμοι. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν, γιατί είναι σημαντικό να έχουν μια πνευματικότητα, να έχουν μια καλλιέργεια. Γιατί σημαίνει ότι αν έχεις μια τέτοια τάση, σημαίνει ότι όλο και κάτι θα έχεις δουλέψει. Όλο και κάτι θα έχεις ξεπεράσει. Κουραστήκατε? Όχι. Ποτέ. Τι ώρα είναι? Εφτάμιση. Πάμε καλά. Θα είναι πολύ οργασμική η άποψη. Δεν είναι παραδοσιακό σεξ. Θα έρθω, σας ξεπετάξω στα γρήγορα. Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Πώς διαχειρίζουμε το φλερτ αποτελεσματικά τα δύο βήματα. Έχουμε κάνει βίντεο για αυτό το θέμα. Και βίντεο, και βίντεο, και βίντεο, και βίντεο. Το φλερτ ξέρετε τι είναι. Η εκδήλωση ερωτικής επιθυμίας του ερωτικού ενδιαφέροντος προς κάποιον ή κάποια με ορισμένη συμπεριφορά, κινήσεις, χειρονομίες, λόγια, βλέμματα κλπ. Με επιδίωξη της σύναψης ερωτικής σχέσης. Αυτό είναι στο λεξικό της κοινής νοελληνικής. Τι είναι το φλερτ. Το φλερτ όμως είναι ένα πολύ δύσκολο και πονεμένο πεδίο για τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, είναι το παράδοξο που βιώνουμε ότι ενώ έχουμε ελευθερία λόγου πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε ποτέ, ενώ έχουμε ελευθερία συνέβρεσης πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε ποτέ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα στην εποχή της γιαγιάς μου, αυτό που κάναμε τώρα που ήρθαμε, ήταν ο Ανδρέας μαζί μου και καθόμαστε στο ταξί, χαχαχού, χαχαχού, και ερχόμασταν εδώ. Δεν θα γινόταν με τίποτα αυτό, η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, με έναν νεαρό. Είμαι 43-24.
Δεν τα έχουμε, όχι. Αλλά... γιατί όχι. Πλάκα κάνω, είναι φίλος του πατέρας, είναι φίλος των παιδιών. Θέλω να πω ότι στην εποχή της γιαγιάς μου, με τίποτα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί νορμάλ να μιλάει ένας άντρας με μια γυναίκα που τώρα μιλάμε σε καθαρά φιλικό επίπεδο. Πόσο μάλλον να βγεις ραντεβού, πόσο μάλλον να πας να φας, πόσο μάλλον να πας να... Έχουμε πλήρη ελευθερία τώρα και παρόλα αυτά, τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικά βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος ούτως ώστε να επιτύχει στο φλερτ. Εδώ θέλω να σας προειδοποιήσω ότι το φλερτ είναι παιχνίδι για παίχτες με δυνατά νεύρα ή είμαι εντελώς εναντίον του να επιδιδόμαστε στο φλερτ 24/7. Βγείτε από αυτές τις γαμημένες, αποσυνδεθείτε από αυτές τις γαμημένες εφαρμογές λίγο. Δύο φορές εβδομάδα. Δύο στις 7 μέρες. Είναι πολύ κουραστικό, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι πολύ κουραστικό, δεν είναι. Δεν είναι εξαιρετικά κουραστικό. Άρα, παρόλο που είναι παιχνίδι για παίχτες με δυνατά νεύρα και δύσκολο παιχνίδι, χρειάζεται να το κάνουμε, γιατί είπαμε έχουμε αυτό το πρωτόγωνο αίσθηκτο, το οποίο το έχουμε μέσα μας και δεν μπορούμε να το ξεριζώσουμε και το έχουμε και είναι η κίνηση για ζωή και ορμή κλπ. Άρα, πρέπει να κάνουμε δύο βήματα. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε establish, λέμε στα αγγλικά, να ξεκαθαρίσουμε, να επιβεβαιώσουμε ποιος είναι ο σκοπός αυτής της συζήτησης ή αυτής της γνωριμίας. Είναι φλερτ όντως ή όχι. Γιατί περισσότεροι χάνουμε το χρόνο μας άδεια. Πολλές φορές θεωρούμε πως υπάρχει φλερτ, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Θέλει ρεαλισμό το φλερτ. Θέλει φοβερό ρεαλισμό. Γιατί είπαμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να μαζέψουμε ενέργεια για εκεί που πραγματικά ίσως έχει κάποιο νόημα να την επενδύσουμε. Παρερμηνεύουμε το ενδιαφέρον ενός άλλου προσώπου για μας και το εκλαμβάνουμε ως φλερτ, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς ανθρώπινο και φιλικό. Μοιράζομαι μαζί σας, είναι αλήθεια αυτό, δεν γράφω ψέματα, ένα παλιό δικό μου παράδειγμα, πολύ παλιό, καμιά 15 χρόνια πριν. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γνώρισα έναν άντρα πολύ ενδιαφέρον. Από την πρώτη στιγμή μου έκαναν εξαιρετική εντύπωση η οξυδέρκεια του και η απόψη του. Πολύ έξυπνο άνθρωπο. Απογκόμενο δεν έλεγε και πολύ. Αλλά είπαμε, δεν βλέπουμε την εμφάνιση, ρε παιδί μου. Αρχίσαμε να συνομιλούμε, ήταν από ένα παρεμφερές επάγγελμα. Αλλάξαμε αριθμούς τηλεφώνων ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση κάποια άλλη μέρα. Ο άντρας αυτός ήταν σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια γοητευτικός λόγω της πνευματικής του υπεροχής αλλά και της εικόνας που έβγαζε προς τα έξω. Η καλλιέργεια του χαρακτήρα του ήταν μιλίχιος, χαμογελαστός και προσινής. Ήταν αρκετά μεγαλύτερος από μένα, αυτό είναι νο-νο, αλλά ήταν μεγαλύτερος. Λες είναι νο-νο, ποτέ μιλες ποτέ. Καμιά 15 χρόνια. Και δεν μου ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός εμφανισιακά. Με τράβηξε όμως το πνεύμα του. Και επειδή ήμουν πολύ καιρό μόνη, κάτι συνηθισμένο όπως τώρα, ας πούμε, και παρά... που είσαι ο Γιάννη, που μου πάνε. Και παράλληλα είχα και εγώ την επιθυμία να ερωτευτώ και να με ερωτευτώ, άρχισα να πλάθω στο μυαλό μου ένα σενάριο, άρχισα να κάνω λίμεραντς εγώ, μόνη μου. Άρχισα να πλάθω στο μυαλό μου ένα σενάριο, ότι δηλαδή μπορεί αυτός ο άντρας να με ερωτευτεί και να τον ερωτευτώ και εγώ και να κάνουμε μια τέλεια σχέση. Συναντηθήκαμε άλλες 3-4 φορές στο διάστημα ενός μήνα περίπου και δειλά-δειλά, αλήθεια. Με αξίω πολύ ντροπαλή, δεν μου φαίνεται, ναι. Στην προσωπική μου ζωή είμαι εξαιρετικά ντροπαλή. Πάρα πολύ. Δεν το πιστεύει κανένα. Είναι αλήθεια, όμως δεν κοιμάει κανένα. Μαριά, ναι, θα μου με ξέρει. Ξέρει γι' αυτό λέω, ναι. Ναι, και είσαι ένα γνωστό. Και δειλά-δειλά άρχισα να του στέλνω γραπτά μηνύματα, τα οποία θα έλεγα ότι ήταν ένα και καλυμμένο φλερτ. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να τα πάρει και για φιλικά, αλλά ίσως και κάτι περισσότερο από αυτό. Επειδή δεν μπορούσα να γνωρίζω αν αυτός όντως ενδιαφερόταν για μένα, έστελνα αυτά τα μηνύματα προκειμένου να δω από τις αντιδράσεις του τι παίζει. Απαναγία μου, θυμίζω πολλές από εσάς. Ανταποκρινόταν στα μηνύματά μου με έναν ευγενικό και φιλικό τρόπο. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό. Πάμε, είχε και 15 χρόνια ακόμα, τα 17 τώρα, 18.
όντως ενδιαφερόταν και μου το έδειχνε ευγενικά ή δεν ενδιαφερόταν και πάλι με απέρριπτε ευγενικά. Στο τέλος έσκασα, επειδή είμαι και ανυπόμονη και καλά κάνω κατά τη γνώμη μου και πρέπει να είμαστε ανυπόμονοι στο φλερτ με αυτόν τον τρόπο. Και το ρώτησα σε μια συνάντηση μας για καφέ στα Ίσια. Υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον για το άτομό μου? Ήταν στο καφέ Πραλίνα στα Συγκράτου στη Λευκοσία. Πολύ κυριλέ καφέ, κάνει μια σοκολάτα γκανάζ με το κατέλειο. Γκανάζ, γλυκό γκανάζ με παγωτοβανί. Αυτός ανταπέδωσε την ερώτηση. Έμεινα παγωτό. Επειδή δεν περίμενα να λάβει τέτοια τροπή συζήτηση και απάντησα ειλικρινά. Θέκλια απάντησα. Λέει κυνηχού το θέκλειο χρώμα. Είπα πως μου αρέσει ως άνθρωπος, πως απολαμβάνω την παρέα του και πως διερωτώ με αν το ενδιαφέρον του για μένα δεν είναι απλώς φιλικό, αλλά περνάει στη σφαίρα του ερωτικού, ώστε να το λάβω υπόψη μου και να δω και εγώ πως νιώθω. Δεν όσο αυτιστική απάντηση. Απάντηση άσπεργε. Λέω στα ιστορική, δώσε μου το χαρτί, πως έχω άσπεργε. Ακολούθησε μία μακρά άβολη σιωπή. Ένιωσα ηλίθεια. Τι πήγα και ρώτησα τον άνθρωπο. Επειδή στην ουσία του έλεγα, εγώ δεν σε θέλω, αλλά με θέλεις εσύ να το σκεφτώ. Ξέρετε πόσες φορές την επικοινωνία που κάνουμε στο φλερ κάνουμε αυτές τις μαλακίες. Ενώ το θες τον άλλο, πας και του λες κάτι που σπίρει, δεν σε θέλω, αλλά με θες εσύ. Την έσπασε μετά από λίγο τη σιωπή εκείνος. Μου είπε, θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι το οποίο δεν έχω μοιραστεί με άλλους γνωστούς κοινούς μας ανθρώπους που έχουμε, με άλλους γνωστούς μας, κοινούς γνωστούς μας. Είμαι ομοφιλόφιλος. Δεν με ελκύουν ερωτικά οι γυναίκες, ναι. Γιατί είναι πολύ συνηθισμένο. Πολύ, γιατί κάνετε εγώ. Είναι πολύ πιο πιθανό να σκέει η άντρα να είναι πιο ισορροπημένο και να έχει πιο ανεπτυγμένη θέση του πλευρά από ένα στρέφ. Αφού εγώ μου αρέσει κάποιο το πρώτο πράγμα που ρωτάω, μήπως είναι εκεί. Και διάβασα και μια μελέτη, ακούστε, στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία. Λέει, μελέτησαν 150 ζευγάρια ετεροφιλόφιλων γυναικών, οι οποίες είναι παντρεμένες με άντρες οι οποίοι είναι bisexual. Λένε ότι είναι bisexual. Δηλαδή έχουν ερωτική επιθυμία για τα δύο φύλλα και μελέτησαν, συνέκριναν την ικανοποίηση που είχαν από τη σχέση τους οι γυναίκες που ήταν παντρεμένες με άντρες bi, από τις γυναίκες που ήταν παντρεμένες με άντρες straight, στα ύψη ο καλύτερος γάμος. Οπότε θα πάτε στο επόμενο ραντεβού οι γυναίκες straight και θα πείτε, δεν έχεις πάει με άντρα εγώ δεν. Πάει με τους. Έστω μια φορά δοκιμαστικά. Γιατί όμως. Γιατί όμως, γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχει, απουσιάζει τοξική αρενοπότητα. Για να πει ένας άντρας, τώρα λέω για να πει, γιατί είναι, ο ερωτικός προσανατολισμός είναι πολύ ρευστός και πολλές φορές μπορεί σήμερα να νιώθεις ότι είσαι μπάι, αύριο να νιώθεις γκέι, στρέιτ, ενώ γι' αυτό λέω για να πει, δεν κρίνω ότι υπάρχει αμφιφιλοφιλία και δεν θέλω με τίποτα να είμαι αμφιφιλοφοβική, δεν θέλω και δεν είμαι. Για να μπορέσει όμως κάποιος να μιλήσει τόσο ανοιχτά, σημαίνει ότι έχει καταπολεμήσει αν μη τι άλλο την τοξική αρενοπότητα. Οπότε είναι πολύ πιο πιθανό να είναι και η καλοσύνη. Δεν με ελκύουν ερωτικά οι γυναίκες, με ελκύουν ερωτικά οι άντρες, μου είπε. Σε σένα έχω βρει ένα εξαιρετικά ελκυστικό πνεύμα και πρόσωπο και γι' αυτό επιδιώκω να κάνω παρέα μαζί σου. Δεν ήθελα να μιλήσω για το ερωτικό προσανατολισμό τόσο νωρίς στη γνωριμία μας, αλλά από τη στιγμή που εσύ έχεις μπερδευτεί, οφείλω να σου το πω. Δεν φαντάζεστε τι ανακούφιση ένιωσα εκείνη την ώρα. Ανακούφιση επειδή επήλθε αληθινή, έντιμη και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ μας. Επειδή αυτός ο άνθρωπος με έφερε ακόμα πιο κοντά. Με έφερε κοντά στην αλήθεια. Με εμπιστεύτηκε. Με σεβάστηκε. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην μου μιλήσει για τον ερωτικό του προσανατολισμό και να μου πει μόνο πως δεν με βλέπει ερωτικά. Και εγώ να νιώθω μήπως είμαι πολύ παχιά, μήπως είμαι πολύ κοντή, μήπως είμαι πολύ ψηλή, μήπως είμαι πολύ αδύνατη, μήπως δεν είμαι αρκετά έξυπνη κλπ. Με σεβάστηκε τόσο πολύ όμως που βρήκε το θάρρος να μοιραστεί την αλήθεια του μαζί μου, έστω κι αν η γνωριμία μας ήταν πολύ πρώιμη. Μετρούσε μόνο ένα μήνα.
έστω και αν δεν με γνώριζε τόσο καλά. Εκείνη τη στιγμή απέκτησα έναν πολύτιμο φίλο. Και εκείνος το ίδιο. Και το γνωρίζει πως θα έχει μια καρδιακή φίλη για μια ζωή. Τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Όχι ερωτικά. Στην πραγματικότητα δεν τον είχα αγαπήσει ερωτικά ποτέ. Δεν με είχε ελκύσει ερωτικά στην πραγματικότητα, ούτε εγώ εκείνο. Η πεινασμένη όμως για ερωτική αγάπη άνθρωποι καρβέλια ονειρεύουν. Κάνει resonate μέσα σε αυτή τη τελευταία φράση. Κάνει λογική αυτή η τελευταία φράση, ότι είμαστε τόσο πεινασμένοι για ερωτική αγάπη. Είμαστε τόσο πεινασμένοι για συντροφικότητα, που ονειρευόμαστε ότι μπορεί εμείς να έχουμε ερωτικά συναισθήματα για κάποιον άνθρωπο, μπορεί ούτε εμάς να μας αρέσει καν αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν τόσες πολλές κύβδηλες φαντασιώσεις έρωτας. Όχι κύβδηλος έρωτας, κύβδηλες φαντασιώσεις. Ούτε καν αυτό που φαντασιώνεσαι δεν είναι έρωτας. Άρα, όταν φλερτάρουμε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν αυτό που συμβαίνει είναι φλερτ και από τις δύο πλευρές. Και το δεύτερο στάδιο είναι αν θέλουμε και οι δύο τα ίδια πράγματα. Εδώ θέλω να τονίσω σοβαρά ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μόνο να κάνουν σεξ, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Επαναλάβετε το για να το πιστέψετε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα θέλουν να κάνουν μόνο σεξ, δεν θέλουν τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί πριν 5 χρόνια να ήταν παντρεμένοι. Μπορεί πριν 10 χρόνια να ερωτεύτηκαν παράφορα. Μπορεί μετά από 20 χρόνια να ερωτευτούν. Σήμερα όμως θέλουν μόνο να γαμίσουν και να γαμηθούν. Και αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με εμάς. Τίποτα απολύτως. Δεν σημαίνει πως δεν είσαι σεξι. Δεν σημαίνει πως δεν είσαι ελκυστικός άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι γελεπούρη, τη άντρας ή τη γυναίκα, αν ο άλλος δεν θέλει να κάνει σχέση αυτή τη στιγμή και θέλει μόνο να κάνει σεξ. Εμείς ορίζουμε τι θέλουμε. Από μένα έρχεται το τι θέλω. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα το έχουμε γιατί είμαστε τόσο πολύ brainwashed. Έχουμε δεχθεί τόση πλήση εγκεφάλου από την pop κουλτούρα, από τους γονείς μας, από τη γιαγιά μας, από τους γέρους του χωριού, από παντού. Πρέπει να έχω σχέση, πρέπει να είμαι ερωτευμένος, πρέπει να με ερωτεύονται για να είμαι καλός. Αν δεν είχε κανέναν άνθρωπο ερωτευμένο μαζί μου, αν δεν καίγεται κανείς για πάρτι μου, σημαίνει δεν είμαι καλός. Εν τω μεταξύ σας το λέω πραγματικά ότι δεν υπάρχει πιο θλιβερό συναίσθημα από το να είσαι ένας έντιμος άνθρωπος και να συνειδητοποιήσω ότι άθελά σου, με τη συμπεριφορά σου, προκάλεσες να σε ερωτευτεί κάποιος που εσύ δεν είσαι ερωτευμένος μαζί. Δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα. Είναι εξαιρετικά ναρκισιστικό να φτιάχνεται κάποιος όταν το θέλουν οι άλλοι στην περίπτωση που αυτός δεν τους θέλει. Το πιάνετε αυτό που λέω? Ναι. Πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε συναισθήματα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε καρδιά, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευαλωτότητες. Λιποθύμησε κανείς? Εντάξει. Έπεσε κάποιος κατώ? Ένα βιβλίο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ευαισθησίες. Οπότε, θες να πεις κάτι? Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Ας πούμε ότι κάποιος κάποια μπορεί να θέλει απλά σε έξω. Είναι ψευδέστηση ή ισχύει ότι αν του άρεσες πραγματικά για σένα θα έκανες? Είναι ψέμα που λέμε στον εαυτό μας. Είναι τεράστιο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας. Δεν έχει να κάνει το να κάνει σχέση με κάποιος, δεν έχει να κάνει με το αν του έχει αρέσει πολύ κάποιος άλλος ή αν έχει ερωτευτεί. Έχει να κάνει με τον αυτός ο άνθρωπος στην παρούσα φάση της ζωής του είναι σε συνθήκη να κάνει σχέση. Γιατί η συνθήκη του να κάνει σχέση είναι δύσκολη. Ξέρετε ότι είναι δύσκολη. Άμα το κάνεις πραγματικά και άμα το κάνεις ένθυμα και άμα το κάνεις σωστά είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να δώσεις, να δώσεις και να δώσεις και να δώσεις. Οπότε το να είναι κάποιος άνθρωπος σε θέση να κάνει σχέση δεν έχει να κάνει με το αν είδε έναν πολύ ωραίο άνδρα ή μια πολύ ωραία γυναίκα. Έχει να κάνει με το αν ο ίδιος σε εκείνη την περίοδο είναι σε θέση να δώσει. Οπότε, συγγνώμη που θα σου το πω,
I will break the news to you, ότι κανένας από εμάς δεν είναι μοναδικός. Ότι έχει πολλούς σεξι, έχει πολλούς όμορφους, έχει πολλούς παχουλούς, πολλούς αδύνατους, πολλούς ψηλούς. Έχει από όλα τα είδη. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να βρει κάποιον που να του... Ερεθείς. Να τον ερεθεί καλώς. Ενώ δεν είναι και μια μαγιά αυτό το πράγμα. Η ερωτική έλξη, η σεξουαλική έλξη είναι άφθονη. Μπορεί να συμβεί, δηλαδή έχουν γίνει και πειράματα με αυτό το θέμα. Έχουν πάρει, ξέρω εγώ, μια ομάδα ανθρώπων, πες ότι έχεις ένα ετεροφιλόφιλο άντρα, και όταν του βάλουν 10 γυναίκες απέναντί του, με κλειστά μάτια να πάει να τις αγγίξει, να τις μυρίσει, μπορεί να τον ελκύσουν σωματικά ή έξεπτη δέκα. Δεν σημαίνει κάτι. Λοιπόν, αν ο άντρα. Και πώς εξηγείτε, θεωρείτε, ότι κάποιος, ας πούμε, λέει ότι δεν είμαι σε φάση και μετά από πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα παίρνει σε σχέση με τον άλλον? Σημαίνει ότι αντί να σου πει ότι δεν σε γουστάρω εσένα, σου είπε δεν είμαι σε φάση. Έχει μαλάκι, στέλνει. Υπάρχει και η πιθανότητα να θέλει μόνο σου. Και να μην συμπεριφέρεται σε να θέλει μόνο σου. Βέβαια, γι' αυτό πάμε και κάνουμε ερωτήσεις. Λέει εδώ η Άννα, υπάρχει και η πιθανότητα κάποιο να θέλει μόνο σεξ και να μην συμπεριφέρεται σαν να θέλει μόνο σεξ. Για να πάρει μόνο σεξ. Γιατί το έχουμε πει στο κανάλι πολλές φορές ότι εάν είναι σεξ με συνέστημα, γίνεται καλύτερο σεξ. Οπότε, αν είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να ρουφήξω ενέργεια από τους άλλους και θέλω να πάρω και είμαι ενάρξιστος και τα θέλω όλα για μένα, θέλω άλλος να παθιαστεί μαζί μου, να τσουρουφιαστεί, να κολλήσει, να φατσιθεί, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, για να τα δώσει όλα, δώσει τα όλα και μετά το πατήρα του ρίξουμε μία, δεν είμαι για σχέση. Άρα ρωτάμε ερωτήσεις ξεκάθαρα. Λοιπόν, όταν μπαίνετε στα site γνωριμιών, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο νομίζω. Το επόμενο σκέφτηκα. Το μεθέθε επόμενο. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο στα site γνωριμιών. Πρέπει να έχω και μία θητεία, 3 χρόνια. Τώρα 1 χρόνο έχει φτάσει. Πώς θα δώσω αν θέλεις παραδείγματα. Όταν ρωτάτε ερωτήσεις σοβαρές, του στυλ. Τι σκέφτεσαι, γιατί μπήκε στην εφαρμογή, γιατί μπήκε στο Tinder, γιατί μπήκε στο Grindr, γιατί μπήκε στο Badoo, στο Bumble, που μπήκε. Και ο άλλος σου λέει, για να περνάει η ώρα μου. Unmatch. Επειδή αργιόμουν, blog. δεν ήξερα τι είναι και μου είπα κάποιοι φίλοι μου να μπω να δω, παντρεμένος. Άμα σου λέει... Άμα σου λέει, μου τύχε αυτό. Μου λέει ένας... πότε τον σβήσε, έχει 10 μέρες που σβήσε. Κουράζομαι και το σβήνω. Ελπίζω να μην ξεκουραστώ ξύνο. Μου λέει ένας... Μου λέει τι θες εσύ από τη ζωή σου, ξέρω, του λέω, κοίταξε, εγώ του λέω, είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να διαχειριστώ μια σχέση. Έχω σχέση με το σκύλο μου, είναι βλαπενική. Του λέω όμως θα ήθελα λίγο συνέστημα, σεξ με συνέστημα, αλλά μονογαμικό, αλλά να συναντιόμαστε 2 φορές το μήνα, αλλά μου λέει μ' αρέσει γιατί είσαι πολύ δυναμική γυναίκα και τα λες όπως είναι, του λέω ναι έτσι είμαι. Και η πρώην γυναίκα μου ήταν έτσι, του λέω για πες για την πρώην γυναίκα. αρέσει του λέω. Εσύ είσαι κολλημένος με την πρώην γυναίκα σου ακόμη. Α, γεια σου μου λέει, γι' αυτό είμαι ψυχολόγος να μπω στο Tinder. Τι μου λέω! Προστάρι! Τι του λέω! Ο ψυχολόγος, ποιος είναι, δεν σου λέω. Μεταξύ αυτός δεν ήξερε ποια είναι. Του λέω, βρε, είμαι σοβαρός άνθρωπος. Είναι για σκοπούς έρευνες. Δεν θα πω ποιος είναι ο ψυχολόγος. Μα δεν ξέρω ποια είσαι. Να μην είσαι στα πολυλογό, του είπα ποια είναι. Κυρία Θεκλα, ντρέπομαι τώρα, δεν μπορώ να το άλλο το ακούσατε, για το μονογαμικό. Το είπα στο κανάλι. Ναι, το άκουσα. Έχει κανένα που το άκουσε? Όχι. Ήταν ένα τρεβέτη μου και του λέω εσύ τι θες. Μου λέει εγώ θέλω σχέση. Του λέω τι σχέση θέλεις. Μονογαμική. Όχι και μονογαμική. Του λέω τι εννοείς. Όχι μόνο να γάμα μου λέει. Θέλω και τι θες. Στην Κύπρο.
λίγες μέρες διαφορετικά θα άνοιγα Tinder στην Αθήνα να έχω και αθηνιακά να πάρω. Ήμουν επικίνδυνη να δείξω το Tinder. Νομίζω οι καλαμαράδες, οι άντρες στην Ελλάδα είναι πιο έξυπνοι από τους κύριους και θα πάθουν να δείξω το Tinder. Θα με έρχεται εμένα κάποιος στην κοροϊδία. Αυτό νομίζεις. Αλλά εκεί που άλλο δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μονογαμικότητα, κάπου εκεί κάνει. Του λέω εγώ έκανε κι άλλου. Έτσι, μάλλον σου όχι, έχω μόνο αδερφέ. Άρα, όταν φλερτάρουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι φλερτ αυτό που θα γίνεται. Τι κάνουμε τώρα, φλερτάρουμε. Και α σε κοροϊδέψει ο άλλο και σου λέει τι είναι αυτά που λε και θε να παντρευτεί και θε να τυλίξει κάποιο τι θέλει να πάει. Γιατί και οι άντρες και οι γυναίκες, οποιοδήποτε φίλο, οποιοδήποτε ερωτικό προσανατολισμό κλπ. If they mean business, αν πραγματικά θέλουν να συνδεθούν, χαίρονται ο άλλος να ενδιαφέρεται. Χαίρονται ο άλλος να έχει σοβαρό σκοπό. Δεν θα σε κοροϊδέψουν όταν έχει σοβαρό σκοπό. Δεν θα σε πούν πουριτανό, δεν θα σε πούν παλιών αρχών, ότι είσαι old fashion, ότι είσαι της παλιάς μόδας. Ναι, εγώ είμαι της παλιάς. Και αν σε κοροϊδεύουν, σημαίνει ότι θέλουν άλλα πράγματα. Άρα, το πρώτο βήμα στο φλερτ, θα σας διαβάσω το βιβλίο, είναι να σιγουρευτούμε ότι και οι δυο θέλουμε τα ίδια πράγματα και ότι και αυτό που κάνουμε είναι όντως φλερτ. Γιατί σκέψου τώρα να νομίζεις εσύ ότι είναι φλερτ και να μην είναι. Πόσο χρόνο, χρήμα και ενέργεια θα έχεις χάσει. Πέμπτο κεφάλαιο, είναι έρωτας αυτό που ζω. Έχουμε μέσα στο μυαλό μας μια εξειδανικευμένη εικόνα του έρωτα, μια ψυχοπαθολογική εικόνα του έρωτα και σας πληροφορώ ότι πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε υγιέστατους έρωτες, υγιέστατους γάμους, υγιέστατες σχέσεις με υγιέστατους ανθρώπους, αλλά νομίζετε πως είναι βαρετές ή πως δεν είναι έρωτας, γιατί έχετε μέσα στο μυαλό σας μια αλλοιωμένη εικόνα του τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Το κεφάλαιο 5, δεν λέω περισσότερα, θα το διαβάσετε. Το 6 είναι το αγαπημένο μου κεφάλαιο, γιατί είναι το κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με τον ερωτικό προσανατολισμό του ανθρώπου και πώς ο ερωτικός μας προσανατολισμός επηρεάζει τις πιθανότητες να βρούμε την αγάπη μου, τη θυμού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη αυτό το κεφάλαιο, είμαι πάρα πολύ περήφανη. Ξέχασα να τον καλέσω, δεν ξέρω αν ήρθε. Με βοήθησε πάρα πολύ ένας φίλος, ο Πέτρος. Με βοήθησε με τους όρους. Τώρα δεν θέλω να το πει. Ήταν εδώ. Πρέπει να είναι εδώ, ναι. Είναι ένα παιδί που δουλεύει, είναι δάσκαλο στο πολύχρωμο σχολείο. Ο Πέτρος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό, είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κεφάλαιο, γιατί όταν είχα αρχίσει να δουλεύω με ανθρώπους, στα 24 μου, στα 22 μου, δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει ομοφιλοφιλία. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει ομοφυλοφιλός άνδρας, ομοφυλοφιλή γυναίκα, τι σημαίνει αμφιλοφιλία, τι σημαίνει διαφιλικότητα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Και ήμουνα κόρη του παπά και ήμουνα και δασκάλα κατηχητικού την πρώτη χρονιά που δούλευα ως ψυχολόγος. Και έρχεται μια δασκάλα, παντρεμένη με ένα που είναι ο δασκαλός, κάτι άλλο ήταν ονόματα, δεν λέω πολύ ψευδίγω, και μου φέρνουν το αγοράκι του 7 ετών και μου λένε, νομίζουμε ότι είναι και η φτιάξη του. Και έρχεται το αγοράκι, το γνωρίζω. Κάναμε κάποιες συναντήσεις. Δεν είμαι παιδοψυχολόγος, αλλά ήθελα να το φέρω κοντά μου. Είχε μια άλλη που δεν ήταν παιδοψυχολόγος, αλλά έκανε την παιδοψυχολόγο για το διάστημα. Εγώ του είπα την αλήθεια, πως δεν ήμουν. Λοιπόν, και εγώ τότε του είπα ψέματα. Με το παιδί δεν συζήτησα τίποτα για τον ερωτικό του προσανατολισμό, αλλά τους είπα ψέματα ότι είναι πολύ νωρίς τα 7 χρόνια να ξέρει κάποιος τον ερωτικό του προσανατολισμό και ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να σταματήσουν να ασχολούνται με βλακίες και να ασχοληθούν με το να δώσουν αγάπη στο παιδί τους, να ασχοληθούν με το να φτιάξουν τη σχέση τους, να φτιάχνονται, να χωρίσουν, να δεν φτιάχνονται κλπ. Και δεν ήταν το πρώτο αγόρι, ήρθαν και άλλα αγόρια. Και μετά ήρθαν και κορίτσια. Όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη τότε που έλειπα ξύνες, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να σε πάρω βιντεοκλήση, αυτό το αγόρι. Τώρα είναι μεγάλος. Είναι πάνω από 30. Και μου λέει: θέλω να μου πεις κάτι. Του λέω: τι.
Θυμάσαι, μου λέει, που ερχόμουν. Λέω, ναι, ήσουν ο πρώτος μου πελάτης. μου λέει, γιατί με έφερα. Και του είπα. Γιατί ήταν το δικό του ιστορικό, το δικό του αγώνα. Του είπα και καθίσαμε και συζητήσαμε μαζί και φαίνεται ότι άθελά μου, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το καταλαβαίνω, βοήθησε το παιδί αυτό να νιώσει καλά με τον εαυτό του, να μην νιώθει παράξενα, βοήθησα και τους γονείς του να το καταλάβουν κλπ. Κλπ. Και έκτοτε έχω μια τεράστια αγάπη για τους ανθρώπους με διαφορετικό προσανατολισμό, σε σημείο που ο γιος μου είπε πέρσι, πρόπερσι, με ένα πολύ σοβαρό τρόπο, είμαι πεπισμένος, μου λέει ότι αν είχα περισσότερα κιλά και ήμουν αγκαία, θα με αγαπούσες περισσότερο, γιατί μου κάνεις, μου λέει, σεξισμό και γιατί είμαι αδύνατος και λοιπόν, το βιβλίο αυτό έχει να κάνει να αναφέρεται όχι μόνο σε ανθρώπους που ήδη αντιλαμβάνονται ότι έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, αλλά και σε όσους θέλουν να κάνουν παιδιά, σε όσους θέλουν να καταλάβουν τους εαυτούς τους και τους άλλους. Έχει μια ιστορία ενός άνδρα και μια ιστορία μιας γυναίκας. Μένα μου άρεσε πολύ αυτό. Λοιπόν, όποιος όταν πάρει το βιβλίο θα διαβάσει τις ιστορίες. Το 7ο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην επικοινωνία. Η τέχνη της επικοινωνίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό εργαλείο και για να δημιουργηθεί αλλά και να διατηρηθεί ένας έρωτας, μία αγάπη και μία σχέση. Το 8ο κεφάλαιο είναι για το μύθο της μονογαμικότητας. Πιστεύετε πως υπάρχει μονογαμικότητα? Το νερό δικό σου, κρύο. Πιστεύετε πως υπάρχει μονογαμικότητα? Έχει κανένα πιστεύω ότι υπάρχει μονογαμικότητα. Υπάρχει μονογαμικότητα, αλλά δεν είναι φυσική, είναι επίκτυπη. Όλοι μας γεννιόμαστε πολυγαμικοί. Η φύση του ανθρώπου είναι πολυγαμική, τα γονίδια του ανθρώπου είναι πολυγαμικά. Αλλά όσο ένας άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει και εξελίσσεται, μπορεί, αν το θελήσει, αν το επιδιώξει, αν το αποφασίσει, αν το πάρει απόφαση, να επιτύχει να είναι μονογαμικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κεφάλαιο που σχέση με την απιστία, την πολυγαμικότητα και τη μονογαμικότητα. Έχει μια πραγματική ιστορία ενός φοβερού παιδιού. Έχει θέατρο! Μπράβο. Καλά να περάσει. Είναι πραγματικές όλες οι ιστορίες στο βιβλίο με αλλαγμένα ονόματα. Είναι μια ιστορία ενός τύπου που δεν περίμενα ποτέ να γίνει μονογαμικός. Ποτέ. Και τα κατάφερε. Και επειδή έχει χρόνια από την ιστορία, τα κατάφερε για μια δεκαετία τουλάχιστον. Δεν ξέρω μετά τι έκανε. Θα πάθουμε του χρόνου. Και τότε το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, ίσως είναι το 1/3 μέρος του βιβλίου, είναι μια ιστορία, δοκίμασα να γράψω μυθιστορηματικά. Είναι μια πραγματική ιστορία ενός ζευγαριού, οι οποίοι γνωρίστηκαν τυχαία, σε χρόνια, σε μια βραδινή έξοδο, ένιωσαν έλξη, η οποία πρέπει να είναι ψυχοπαθολογική έλξη που ένιωσαν, δημιούργησαν μια σχέση που πήγε για λίγο, μετά χώρισαν για διάφορους λόγους, παντρεύτηκαν άλλους, χώρισαν, παντρεύτηκαν άλλους, έκαναν. Και στο τέλος κάτι έκαναν. Είναι μια πραγματική ιστορία έρωτα. Διαφορετική από τα Άρλεκιν, διαφορετική από τα παραμύθια και δεν τελειώνει με γάμο. Είναι μαζί στο τέλος, αλλά όχι όπως τους φανταζόμαστε. Έχετε διαβάσει κάποιο από εδώ το βιβλίο? Πώς σας φάνηκε να γράψω κι άλλο μυθιστορηματικά ή να συνεχίσω στα δοκιμιακά, ε. Η Τάνια λέει όταν διαβάσει το τελευταίο κεφάλαιο δεν σταμάτησε να πει. Σταμάτησε. Δεν, έκλειγε, λέει. Αλλά ήταν αυτό το θέμα που είναι το Ίσως κάτι τέτοιο να κάνουμε. Δηλαδή να έχουμε μια μεγάλη ιστορία σε ένα διήγημα μέσα σε ένα βιβλίο που να είναι δοκιμιακό. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του βιβλίου αυτού. Σας έκανα έτσι μια αναδρόμηση μέσα στο βιβλίο. Δεν σας διάβασα όλα τα κομμάτια που έχω σημειώσει.
Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Σας διαβάσω την επικοινωνία. Στη σελίδα 254 έβαλα και βέλη. Δηλαδή θα ήταν καλή ιδέα να χωρίσω. Δεν ξέρω, απαντάει αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Καλή ιδέα θα ήταν να μιλήσεις ειλικρινά με τον σύντροφό σου για όλα. Όλα όσα σκέφτεσαι, όλα όσα θυμάσαι, όλα όσα σε απασχολούν. Και το έκανε. Τόλμησε. Τόλμησε να του μιλήσει. Τόλμησε να ξεγυμνωθεί συναισθηματικά. Να του πει πως είχε καταλήξει να ζει αυτή τη ζωή. Πως είχε μεγαλώσει. Τη σχέση της με τους γονείς της. Το πώς παντρεύτηκε τόσο ανώριμα και ασυλλόγιστα και τις δύο φορές. Του είπε και για τον άνδρα. Είναι από την ιστορία αυτό που την τελευταία ιστορία που σας λέω. Δεν του είπε πολλά, αλλά αυτός από εκεί πιάστηκε. Η γυναίκα αυτή μιλάει σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει σχέση γύρω στα 50. Δηλαδή, εμένα με κοροϊδεύεις τόσο καιρό. Είσαι μαζί μου και θέλεις κάποιον άλλο. Δεν σε κοροϊδεύω. Αφού είναι φανερό από όσα μου λες, πως ακόμα είσαι ερωτευμένη με αυτό. Αυτός είναι παντρεμένος και με παιδιά και δεν μιλάμε. Αλλά τον σκέφτεσαι. Δεν σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι αυτό που είχαμε με αυτόν και αν θα μπορούσαμε να το έχουμε μαζί. Τι εννοείς? Δεν είμαι τόσο καλός όσο ήταν αυτός. Όχι, εννοώ πως αυτός με ήθελε. Ήταν μαζί μου με την όρεξη. Του έκανε τα πάντα για να είμαστε μαζί. Εγώ δεν τα κάνω. Πόσο καιρό σε φλερτάρει? Πολύ. Τότε εσύ δεν έχεις σταματήσει καθόλου να μιλάς για την πρώη σου. Είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης. Συγγνώμη, εσένα σε απαντούσε ο πρώην σου. Θα μπορούσες τόσο εύκολα να το ξεπεράσεις? Δεν θα σε ενοχλούσε? Σου μιλάω εγώ για κανέναν πρώην μου? Μου είπες τώρα γι' αυτό. Σου είπα τώρα, επειδή ήθελα να σου ανοιχτώ για να ξέρεις τα βιώματά μου. Σου μιλάω όμως καθημερινά για τους πρώην άντρες μου. Και έχω και πολλούς στα προσωπικά σου. Συγγνώμη, θα σου το πω και ας πονά. Δεν νομίζω να αγάπησες τους δύο άντρες που παντρεύτηκες, όπως δεν αγαπάς και εμένα. Εσύ εμένα με αγαπάς? Να σου πω την αλήθεια, τώρα που με ρωτάς έτσι στα ίσια δεν μπορώ να απαντήσω. Σου έχω πει πως σε αγαπώ κάποιες φορές, αλλά δεν με αγαπάς όπως αγάπησες την πρώην γυναίκα σου. Ναι, εκείνη την αγάπησα πολύ, τα έδωσα όλα και τι κατάλαβα? Έζησες. Και ήθελε και αυτή να ζήσει. Από τη συζήτηση κατάλαβε πως με αυτόν τον άνθρωπο ήταν σαν δύο τυχαίοι παίχτες σε ένα τηλεπαιχνίδι reality που τους έβαλα μαζί να δουν πόσο θα αντέξουν. Δεν είχαν το πιο βασικό και ουσιώδες να τους δένουν, το φυσικό έρωτα. Δεν επέλεξε το πνεύμα και το σώμα τους να είναι μαζί, αλλά το μυαλό τους. Ήταν μια υπολογισμένη σχέση. Μια σχέση ταιριαστή με ελαχιστοποιημένες απώλειες. Δεν αγαπάς πολύ, δεν συνδέεσαι πολύ, δεν επενδύεις πολύ, δεν πονάς πολύ όταν τελειώσει. Και τελείωσε, εννοείται. Δεν χρειάστηκε καν να πει κάποιος από τους δύο πως τελείωσε. Τελείωσε αυθόρμητα και με μια σιωπηλή συμφωνία πως δεν υπήρχε λόγος να παίζουν για αυτό το θέατρο. Πόσα θέατρα παίζοντες! Κάτω από πόσες στέγες. Εξάλλου αυτή, καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης, δεν είχε νιώσει ποτέ ερωτευμένη. Ποτέ δεν είχε ικανοποιηθεί έστω επιδερμικά από την ερωτική τους επαφή. Ήταν πάντα εκεί τυπικά για να δίνει στον εαυτό της τη ψευδέστηση πως δεν ήταν μόνη, πως επένδυε στο μέλλον της. Ποιο μέλλον της? Και γιατί ήταν τόσο εστιασμένη στο να επενδύσει στο μέλλον αφήνοντας το παρόν αφρόντιστο? Πόσο καιρό ακόμα ήξερε πως είχε να ζήσει? Πότε θα ερχόταν αυτό το μέλλον? Ήταν ήδη 39 χρόνια, ένα χρόνο πριν από τα 40. Φαινόταν νέα ακόμα, το πολύ να την έπαιρνε για 30, τόσο ήταν όταν γνώρισε τον άντρα. Σαν να μην είχε περάσει μια μέρα από πάνω της. Σαν να μην είχε βιώσει τίποτε. Σαν πως και είχε βιώσει όμως. Ως γυναίκα ζούσε αυθεντικά.
Ζούσε τη ζωή της φυσικά και αβίαστα ή ήταν παγιδευμένη σε μια συνεχή προσπάθεια να είναι σωστή. Δεν ήξερε και ήθελε να μάθει. Συνέχισε την ψυχοθεραπεία με μεγάλη προθυμία αυτή τη φορά. Είχε γίνει πλέον η αγαπημένη της συνήθεια. Η μέρα εκείνη της εβδομάδας που μπορούσε να είναι ο εαυτός της σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Η μέρα της εβδομάδας που μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η κρίση πανικού και η σχέση της με τον συνάδελφο δεν την απασχολούσαν πια. Πλέον είχε εστιάσει στον εαυτό της και στη σχέση μαζί του. Και με αυτό θέλω να τελειώσω τη σημερινή παρουσίαση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό για αυτό. Να κάνω η υπογραφή της Ραφαέλλας και να πάρω ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλει κάποιος από το ακροατήριο να ρωτήσει κάτι? Ό,τι θα ξανάρθω. Το πότε θα ξανάρθω θα τα απαντήσω όμως. Θα ήθελα να σταθούμε σε δύο λέξεις κλειδιά στον έρωτα. Όρια, αξίες. Πόσες φορές καταπαθούμε τα όρια μας ή τις αξίες μας. Γνωρίζοντας ότι αυτό γίνεται στη συντόρια. Πολύ ωραία ερώτηση, ρωτάει η φίλη εδώ, για τα όρια και τις αξίες. Λέει πόσες φορές καταπατούμε συνειδητά τα όρια μας και τις αξίες μας, προκειμένου να έχουμε ερωτική σχέση. Νομίζω πολλές και νομίζω ότι είναι στόχος για όλους μας και για μένα. Όσο μεγαλώνουμε και οριμάζουμε ψυχοσυναισθηματικά, να γίνουν τόσο σημαντικά για μας οι αρχές μας, οι αξίες μας, ο εαυτός μας, τα όρια μας που είναι η προστασία του εαυτού μας, ώστε να μην τα ξεπουλούμε για κανένα, ούτε καν για ένα μεγάλο έρωτα. Όσο μάλλον με αυτούς τους φτηνιάρικους στην Ανασύρια που τα έχουμε ξεπουλήσει στο παρελθόν. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η αυτοαγάπη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και πολύ. Φαίνεται πολύ δύσκολο στο μυαλό μας, αλλά αν πραγματικά ασχοληθείς. Αν το πάρεις απόφαση και εμείς πρέπει να πεις «Τα έκανες κατά! Τα έκανες χάλια! Ακολούθησες αυτά που σου είπαν, ακολούθησες τη μία συνταγή, την άλλη συνταγή, είδες το τάδε, την τάδε ταινία, είδες το τάδε βιβλίο, είδες την τάδε σειρά, τα έκανες όπως σου είπα, έκανες ό,τι σου είπε ο κόμενος, συγκόμενα και είναι όλα σκατά. Πάρ' το απόφαση, πρέπει κάτι να κάνεις. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις? Να καταλάβεις ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις ερωτικές σχέσεις, ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον άλλο, το πρόβλημα βρίσκεται μέσα σου. Εκεί έξω έχει πολλούς άλλους προβληματικούς, γεμάτη τόπου, φουλ, φίσκα, γεμάτη, γεμάτη, 90%. Σας το εγγυώμαι εγώ. Και του χρόνου θα ξέρω παραπάνω να σας πω, θα έχω παραπάνω πει. Λοιπόν, πολλοί όμως, αν εγώ μέσα μου έχω ελλείμματα, αν εγώ μέσα μου έχω ανοριμότητες, αν έχω τραύματα τα οποία φοβάμαι να δουλέψω, αν έχω δαίμονες τους οποίους φοβάμαι να βγάλω στην επιφάνεια, που είναι εδώ, είναι η Ελένη Παπαδοπούλη, ήταν εδώ πριν λίγο από την επιφάνεια. Δεν βλέπω τώρα. Κάπου θα είναι καθίσει. Μιλούσα χθες με τη φίλη μου την Ελένη που συνεργαζόμαστε και 4 χρόνια και της λέω, ξέρεις, σκέφτηκα σήμερα, τώρα που καθόμαστε εδώ, και θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω το 2021, την τάδε μέρα, ότι είχα κάνει το τάδε λάθος, γιατί είχα την τάδε αδυναμία. Και σου το λέω γιατί είναι σημαντικό να σου το πω. Και το κατάλαβα γιατί ξανά έκανα το ίδιο λάθος, σε άλλη σχέση με άλλον άνθρωπο, μιλάμε τώρα για συνεργασίες, φιλικές σχέσεις κλπ. Το 2022, άρα συνειδητοποιώ ότι εγώ έχω μια αδυναμία, γιατί ο κοινός παράγων και στις δύο περιπτώσεις, δεν ήσουν εσύ, δεν ήταν ο άλλος, ήμουν εγώ. Άρα εγώ έχω ένα θέμα. Και κάθισα και σκέφτηκα πολύ σοβαρά μετά που το επανέλαβα και λέω τι σκατά λάθος κάνεις κόρη και το βρήκα το δικό μου το λάθος και έρχομαι και στο λέω.
Και σου λέω ότι δεν ήσουν τρελή που στενοχωρήθηκες που εγώ σάλταρα, ότι είχες δίκιο να νιώθεις αδικημένη που σου την είπα χωρίς να φταίς, γιατί ναι, εγώ είχα αυτό το θέμα και γι' αυτό τον λόγο λειτουργήσα λαθασμένη. Δεν σας λέω ότι εγώ είμαι τέλεια. Φαντάζομαι του χρόνου, αν κάνω ομιλία κάπου αλλού, θα λέω για άλλους που έχω αδικήσει φέτος. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, είναι ανθρώπινο. Αν δεν εστιαστούμε στον εαυτό μας, το βίντεο που κάναμε πρόσφατα για την αυτοπαρατήρηση, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι το πιο σημαντικό πλάσμα για να αγαπήσουμε είναι το μικρό παιδί που κρύβουμε μέσα μας, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, αν δεν ψάξουμε καθένα, αν δεν ψάξουμε καθένας ξεχωριστά να βρούμε αυτό το μικρό παιδάκι που έχουμε μέσα μας, να το αγκαλιάσουμε, να το φιλήσουμε, να το κρατήσουμε ζεστά, να το παρηγορήσουμε, να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε, δεν πρόκειται να βρούμε την ευτυχία όπου κι αν είμαστε. Στην πιο μεγάλο έρωτα να είμαστε ή ξέρω εγώ να είμαστε... Τι να σας πω, φανταστείτε πράγματα που σκέφτονται οι άνθρωποι ότι φέρνουν την ευτυχία ή καταστάσεις. Δεν το βρεις με τα μέσα σου, έξω σου δεν γίνεται. Οπότε αυτό που λες όρια και αρχές, ένας άνθρωπος πραγματικά αγαπάει τον εαυτό του, δεν το σκέφτεται καν. Είναι δηλαδή από τη στιγμή που κάνεις αυτό που με πατάς, κάνεις αυτό που με βλάπτεις, εγώ φεύγω. No hard feelings. No. Και no hard anything. Δεν σα την κάνω. Τίποτε. Χωρίς στενοχωρείτε. Και σας μπορείς να είστε. Λοιπόν. Όπως δεν ξανατρώμε ένα φαγητό που μας πειράζει. Τι ωραίο αυτό που λέει η Παρασκευή εδώ. Δεν ακούσαμε. Όπως δεν... Θα το επαναλάβω γι' αυτό. Τι ωραίο αυτό που λέει η Παρασκευή εδώ. Κόμμα. Όπως δεν ξανατρώμε ένα φαγητό. Σας είπα την επόμενη φορά στο Μέγαρο. Δεν ξέρω πώς θα το θα έχει καλή ακουστική. Θα το κάνουμε κάπου που να έχει καλή ακουστική. Σήμερα έχει καλή. Όπως δεν τρώμε, λέει η Βασιλή Παρασκευή, αφάς ένα φαγητό που σε πειράζει, αφάς γαρίδες για παράδειγμα, έχεις αλλεργία και γεμίσεις φλίχτενες και σου βγει η ψυχή και σε πας στο νοσοκομείο με τις ενέσεις, δεν θα ξαναφάς με τον ίδιο τρόπο. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι άλλο. Ρωτάει η κυρία πόσο δύσκολο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δουλειά ολόκληρης ζωής που θέλει πολλά χρόνια ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Πραγματικά σας αγαπώ πάρα πολύ. Βλέποντας τα μάτια όλων, βλέποντας τα μάτια όλων, βλέπω ανθρώπους που μου μιλάτε με τα μάτια σας και ίσως επαναλαμβάνετε μέσα στο μυαλό σας κάποιες συζητήσεις που έχετε κάνει μαζί μου. Με τον ίδιο τρόπο πήγαινα εγώ στον ψυχολόγο κάποτε και του λέω, ξέρεις, σου είχα πει αυτό την Πέμπτη το πρωί, θυμάσαι, σου είχα πει αυτό. Καταλαβαίνω ότι έχουμε μία επικοινωνία τέτοιου είδους, όπως έχω και εγώ με άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν...